με μια κυκλική κίνηση προκειμένου να αποφύγουν την όποια επικοινωνία με ανθρώπους που βρίσκονται στον αντιθυσιαστικό χώρο. Προχώρησαν δια της οδού Εγνατίας και έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην οδό Εγνατίας και στη συμβολή με την πλατεία Αριστοτέλους. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, Θανάση. Πάμε και πάλι στον Σωτήρη τον Σκουλούδη. Θα επανέλθουμε και σε σένα. Αν και τους βλέπουμε, βλέπουμε τώρα μια, πριν φύγουμε, βλέπω μια κινητικότητα, Θανάση, τώρα στο πάμε. Βλέπουμε ότι συμπυκνώνονται, μαζεύονται στο κάτω μέρος της οδού Εγνατίας, οργανωμένα, σχηματίζοντας κλειό περιφρούρησης. Θα δούμε πού θα κατευθυνθούν. Βλέπουμε μέλη της νεολαίας να παρατάσσονται μπροστά από το πανό. Εξακολουθεί και υπάρχει παλμός, ναι, στην πορεία. Και ισχυρή περιφρούρηση. Στόχος είναι από την αρχή της πορείας αυτής μέχρι και την ώρα που θα λήξει αυτή η πορεία, αυτή η συγκέντρωση, να μην συμβεί το παραμικρό, να μην υπάρξει επαφή τέτοια που να δημιουργήσει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Συνεχίζουν, Θανάση, από ό,τι βλέπω. Δεν διαλύονται. Ναι, είμαστε τώρα επί της οδού Εγνατίας. Βλέπετε εδώ τον κόσμο να κατεβαίνει. Δεξιά και αριστερά αυτό που προκαλεί θλίψη όμως είναι το γεγονός ότι βλέπουμε συνέχεια εργοτάσια του μετρό, με ένα μετρό το οποίο έχει καταντήσει σαν το γεφύρι της Σάρκας. Με πλέγματα τα οποία στήθηκαν το 2002, που θυμάμαι εγώ την πρώτη φορά ερχόμενος εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 11 χρόνια μετά να μην έχει γίνει απολύτως τίποτα. Έτσι είναι, Θανάση. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε σένα εφόσον δεν τους βλέπω να διαλύονται. Πάμε στο Σωτήρη το Σκουλούδη να μας δώσει τον παλμό από τη Λεωφόρο Στρατού και την πορεία των Γεσέα Δεδί. Σωτήρη. Μαριάννα, βρισκόμαστε στην πλατεία του Δημαρχείου. Χαρακτηριστική εικόνα μας από το σημείο αυτό. Να πούμε καταρχήν ότι βλέπουμε το πανό της πρωτοβουλίας «Σώστε το νερό». Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, όχι στην πώληση της ΕΙΑΣ. Δημοψήφισμα τώρα. Και αυτό που θα δούμε τώρα στην εικόνα μας, Μαριάννα, είναι η αιστεία της πρωινής έντασης που υπήρχε εδώ. Εδώ πραγματοποιήθηκε λοιπόν το πρωί συγκέντρωση των εργαζομένων συμπορέων ΟΤΑ, δημοτικών αστυνομικών και σχολικών φυλάκων, οι οποίοι μάλιστα έχουν σκοπό να κατευθυνώσουν στη συγκεκριμένη πλατεία του Δημαρχείου. Το βλέπεις άλλωστε και εσύ από τις σκηνές που έχουν τοποθετήσει εδώ. Αξίζει να μείνουμε λίγο να δείξουμε τι συμβαίνει. Ένα ομοίωμα εδώ, ένα σχολικού φύλακα, όπου γράφει δεν είναι αυτοκτονία, είναι δολοφονία, αναφέρεται βεβαίως στα μέτρα αυτά τα οποία ουσιαστικά καταργούν το συγκεκριμένο κλάδο των σχολικών φυλάκων στο πλαίσιο πάντα της κινητικότητας. Εδώ έχουν κατασκηνώσει τώρα βεβαίως συμμετέχουν στην πορεία και άλλοι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι από το πρωί έχουν τοποθετήσει εδώ τις υπηρεσιακές τους φανέλες και έχουν αναγράψει κάποια μηνύματα. Να δούμε ενδεικτικά κάποια. Διαβάζουμε σε μηνύματα εδώ. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή Σαρόκ συγκρότημα από το στίχο του γνωστού τραγουδιού. Άλφα 172, πτυχία μεταπτυχιακά, διακτορικό, ξένες γλώσσες. Τελικά δεν σας αξίζαμε. Είχαμε πολλά. Σαφές υπηρεσμός Μαριάννα ότι άνθρωποι με πολλά και σημαντικά προσόντα, οι οποίοι έχουν περάσει με αξιοκρατικά κριτήρια στη δημοτική αστυνομία, αναγκάζονται να αποχωρήσουν. Και στο ίδιο ύφος υπάρχουν και άλλα μηνύματα τα οποία έχουν αναγράψει οι δημοτικοί αστυνομικοί στις υπηρεσιακές τους φανέλες, τις οποίες τις έχουν τοποθετήσει εδώ σε ένα σκηνή μπροστά ακριβώς από την είσοδο του Δημαρχείου. Αλλά διαβάζουμε ακόμα ένα μήνυμα, Άννα ετών 35, μάνα πότε. Αναφέρει φυσικά ότι δεν θα μπορέσει να γίνει μάνα αν δεν έχει δουλειά, που σύμφωνα με τα μέτρα της κυβέρνησης που ουσιαστικά καταργεί τη δημοτική αστυνομία, θα είναι ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο. Η Χούντα δεν τελείωσε το 1973, διαβάζουμε σε άλλα συνθήματα που έχουν γράψει εδώ οι δημοτικοί αστυνομικοί στο πλαίσιο βεβαίως της κλιμάκωσης του αγώνα του συνεχμένου να ανατραπεί η συγκεκριμένη ρύθμιση της κυβέρνησης που ουσιαστικά καταργεί την δημοτική αυτή υπηρεσία. Και όλα αυτά, Μαριάννα, τη στιγμή που η πορεία συνεχίζει από την οδό 3ης Φεβρουαρίου εδώ μπροστά από το Δημαρχείο, έστειψε αριστερά από την επέκταση της λεωφόρου Νίκης, τη λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, και σε λίγη ώρα από τώρα θα βρεθεί
στο κτίριο της Φασοντίπης ΕΡΤΡΙΑ. Μάλιστα, αναμένουμε να φτάσει μέχρι το κτίριο της ΕΡΤΡΙΑ. Μας διάβασε και συνθήματα που είδαμε στην πλατεία του Δημαρχείου. Πάμε και πάλι στο Θανάση, στο Μιλωνά Θανάση. Εμείς συνεχίζουμε και βρισκόμαστε επί της οδού Εγνατίας. Προσπαθώ να δω... Είμαστε στη συμβολή με την οδό Δραγούμη, έχει φτάσει η πορεία. Είμαστε επί της ουσίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου δεν ξέρουμε πραγματικά πού θα καταλήξει αυτή η πορεία. Βλέπουμε όμως ότι οι άνθρωποι εδώ συμμετέχουν δυναμικά, με παλμό, με συνθήματα και εκδηλώνουν την αντίθεσή τους σε όλα αυτά τα οποία γίνονται για αυτούς χωρίς αυτούς. Όπως είπε και ο Σωτήρης πριν, το βασικό ζήτημα θα είναι, γιατί εχθές είδαμε το πρωί, μιλήσαμε και με τον κύριο Μπουτάρη, ο οποίος μιλώντας στην κάμερα του Zoogla.gr μίλησε για την ανάγκη να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ τοπικών φορέων και Δήμου προκειμένου να προσελκύσουν όσο γίνεται περισσότερα κεφάλαια για την ανάπτυξη της πόλεως. Εχθές τον είδαμε να συμμετέχει τον κύριο Πουτάρη στην εκδήλωση των αστυνομικών, θέλοντας να δηλώσει τη συμπαράστασή του απέναντι σε ένα όμορο σώμα, όπως ο ίδιος είπε κατά την έναρξη της ομιλίας του, που χτύπησε, διαλύθηκε. Και αυτή τη στιγμή η πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα πολλές πόλεις και φυσικά η Αθήνα, έχουν μείνει ακέφαλες σε βασικές λειτουργίες τους, αφού η Δημοτική Αστυνομία έκανε πάρα πολλά πράγματα, είχε με πολλούς τομείς αρμοδιοτήτων και δεν ήταν μόνο η παράνομη στάθμευση, είχε να κάνει και με άλλα καθημερινά πράγματα, και αυτή τη στιγμή πολλοί Δήμοι βλέπουν ότι οι πολιτουργούν. Αλλά πέρα από τους δημοτικούς αστυνομικούς είναι και άλλες υπηρεσίες. Βλέπουμε ότι οι Δήμοι καλούνται εκ νέου να συμμετέχουν και αυτοί στην διαθεσιμότητα και στην κινητικότητα υπαλλήλων. Είδαμε τον περασμένο Μάιο από τον προηγούμενο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κύριο Μανιτάκη, ο οποίος είχε δηλώσει και είχε ζητήσει από τους Δήμους καταγραφή. Αυτή η καταγραφή συνεχίστηκε από τον Υπουργό, το σημερινό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να υπάρξει εκβάθρον αλλαγή σε ό,τι αφορά τη δομή και τη λειτουργία των καλλικρατικών Δήμων. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέποντας αυτή τη στιγμή, παραμένεις εκεί. Συνεχίζουμε την πορεία μας επί της οδού Εγνατίας. Ωραία. Θανάση, παραμένεις και μας δίνεις το ρεπορτάζ από την οδό Εγνατίας. Πάμε στο Σωτήρη το Σκουλούδι. Σωτήρη. Ναι, Μαριάννα, βλέπουμε εικόνα τώρα από την ανατολική πλευρά του Συνδυακού Κέντρου Βελίδης. Από εδώ περνάει η πορεία και βεβαίως δεν μας προκαλεί έκπληξη η σκηνή με τις πέντε κλούβες των ΜΑΤ που έχουν τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ούτε δεν χωράει να περάσει ούτε ένας άνθρωπος από το συγκεκριμένο σημείο. Ακριβώς από πίσω από τις κλούβες βρίσκονται βεβαίως οι σκηνές δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες βεβαίως μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί να πέφτουν ούτε καν να βγουν μπροστά στον δρόμο. Βλέπουμε τώρα και ακούμε τις σφυρίτες, τα συνθήματα ήταν το γεια σου των διαδηλωτών προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Και να αναφέρουμε, Μαριάννα, ότι σε όλη τη διάρκεια της πορείας δεν υπήρχε αστυνομική δύναμη. Οι αστυνομικοί ουσιαστικά φρουρούσαν το χώρο γύρω από το Βελίδιο Κέντρο. Υπήρχαν μοτοσυκλετιστές στους κάθε τους δρόμους από αυτούς που ακολούθησε η πορεία, όμως δεν υπήρχαν αστυνομικές δημιουργίες να συνοδεύσουν την πορεία αυτή των περισσότερων από 20.000 ανθρώπων, που ουσιαστικά ξεκίνησε στις 7 η ώρα και σε λίγα λεπτά από τώρα θα καταλήξει στα στούντιο της ΕΡΤΡΙΑ. Και ενώ δεν νομίζω να φτάνει μέχρι τα αυτιά σας, από πάνω μας πετάει ακόμα το αστυνομικό ελικόπτερο που επιστρατεύτηκε και αυτό το αέριο μέσο. Θα το δείτε τώρα και από την εικόνα. Θα δείτε βεβαίως ένα κόκκινο φως στον ουρανό από το πλάνο που μας μεταδίδει ο Παναγιώτης. Ο Σαγκούρης επιστρατεύτηκε για ακόμη μια φορά το αστυνομικό ελικόπτερο προκειμένου να γίνεται καλύτερος συντονισμός των αστυνομικών δυνάμεων για την τήρηση της τάξης στη Θεσσαλονίκη τη σημερινή ημέρα. Μάλιστα, Σωτήρη, ας ακούσουμε φυσικό ήχο από τους διαδηλωτές. Ανοίγει στο λαό και όχι στο κεφάλαιο το ίδιο δικό.
τα μετρά και αυτά. Ακούγαμε τώρα. Ακριβώς, Μαριάννα, ήταν οι σιρήνες που έχει εδώ το μπλοκ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών, ναι. Ναι στην ανάπτυξη, όχι στη φτώχεια και στην ανεργία. Το μήνυμα το οποίο έχει αναγραφεί στο μεγάλο αυτό πανό είναι οι διαδηλωτές με τις κίτρινες μπλούζες. Και ενώ δεν θα αργήσουμε να φτάσουμε στα στούντιο της ΕΡΤ3. Βεβαίως θα σας πω ότι η πόλη έχει και τουρισμό αυτές τις ημέρες. Αρκετό, μάλιστα αρκετοί είναι αυτοί εκ των οποίων ρωτούν με περιέργεια τι σημαίνει και γιατί γίνονται αυτές οι διαδηλώσεις. Βεβαίως σε κανένα δεν προκαλεί εντύπωση να γίνονται μαζικές διαδηλώσεις στην Ελλάδα του Μνημονίου. Μάλιστα, Σωτήρη. Λοιπόν, περιμένουμε να φτάσει η πορεία στα στούντιο της ΕΤ3. Πάμε και στον Θανάση του Μιλωνά. Θανάση, που βρίσκεσαι τώρα? Μαριάννα, εμείς συνεχίζουμε και κατεβαίνουμε την οδό Εγνατία. Έχουμε περάσει σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της λεωφόρου και όπως βλέπετε τα πλάνα τα οποία μεταδίδουμε σε συνεχή ροή. Υπάρχει μαζικότητα, υπάρχει σφαλμός και φυσικά όλοι εδώ διαδηλώνουν κατά των σχεδίων της κυβέρνησης. Μάλιστα. Και να δούμε πού θα καταλήξει η πορεία, Θανάση. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Είχε αυτή φανεί ότι... Είχε... Ναι, πες μου. Η πορεία κατευθύνεται σχεδόν, κοντεύουμε να φτάσουμε κοντά, αν συνεχίσουμε κοντά στην οδό Δωδεκανήσου, συμβολή Εγνατίας και Δωδεκανήσου, κεντρικότατη δρόμη της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε ότι κάθε άλλο παρά ατόνισε η πορεία εδώ του πάμε, όπου οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή δίνουν παλμό με συνεχή συνθήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο Σωτήρη. Πολλά δεδομένα. Θανάση, σε διακόψω, διότι έχουμε εξελίξεις από εκεί που βρίσκεται ο Σωτήρης Σκουλούδης. Επιστρέφουμε σε εσένα σε λίγο. Πάμε στο Σωτήρη Σκουλούδη. Σωτήρη. Ναι, Μαριάννα, δίπλα μου είναι ο κύριος Βαγγέλης Δημούδης, πρόεδρος των εργαζομένων στην ΕΙΑΠ. Δυναμική η παρουσία των εργαζομένων. Έχει τεθεί ένα ζήτημα ιδιωτικοποίηση του νερού στο φαινόμενο στη γραμμή. Καλησπέρα σας. Μιλήστε μας για τα αιτήματα του σωματείου σας και προφανώς φαντάζομαι. Εξηγήστε μας μάλλον τα επιχειρήματά σας κατά της ιδιωτικοποίησης. Το επιχείρημά μας κατά της ιδιωτικοποίησης είναι ένα, ότι όπου το νερό ιδιωτικοποιήθηκε, όχι μόνο δεν βελτιώθηκε η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αντίθετα, οι τιμές αυξήθηκαν κατακόρυφα, η ποιότητα του νερού έπεσε, με αποτέλεσμα σε όλη την Ευρώπη, αλλά και παγκόσμια, όπου το νερό έχει ιδιωτικοποιηθεί, να ξαναγυρνά σιγά σιγά στα χέρια είτε των Δήμων είτε του Δημοσίου. Ναι, σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά. Το θέμα είναι ότι πλέον η κυβέρνηση, τα σχέδιά της είναι να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Ποιες είναι οι ενδεχόμενες κινήσεις σας από εδώ και πέρα και τι σκοπεύετε να κάνετε για να αποτρέψετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Κοιτάξτε, εμείς έτσι κι αλλιώς μέχρι την επόμενη Πέμπτη έχουμε κάνει μια μεγάλη καμπάνια συλλογής υπογραφών στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής καμπάνιας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Ήδη έχουμε συγκεντρώσει αρκετές χιλιάδες υπογραφές, τις οποίες θα παραδώσουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε και η χώρα μας να εκπροσωπηθεί
στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο αίτημα των Ευρωπαίων βουλευτών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Από εκεί και πέρα θα συντονίσουμε τη δράση μας με όλους τους φορείς που μπορεί να παραταθούν και να βρεθούν στο πλάι μας, έτσι ώστε να αποτρέψουμε το έγκλημα, όπως λέμε εμείς, το οποίο θέλουν να συντελέσουν εις βάρος του λαού του λεκαλονοπεδίου της Αττικής, που είναι ο μισός πληθυσμός της χώρας μας. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Μάλιστα, ακούσαμε και την άποψη των εργαζομένων στην ΕΔΑΠ, που αντιτίθεται στην ιδιωτικοποίηση της, της εταιρείας. Λοιπόν, Σωτήρης Κουλούδη, πού βρίσκεστε τώρα? Μαριάννα, έχει σταματήσει η πορεία. Είδαμε και τον μπλοκ των εργαζομένων στην ΕΔΑΠ. Ουσιαστικά μαζεύουν τα πανόδους, θα φύγουν σε λίγο από το σημείο. Μετακινούμαστε προς το προσινό μέρος της πορείας, εκεί που βρίσκονται και τα στούντιο της εταιρεία. Και πολύ λίγο θα έχουμε εικόνα από το σημείο. Μάλιστα, λοιπόν, ωραία. Πεταγόμαστε τότε για λίγα λεπτά μέχρι τον Νοητά, εμείς πεταγόμαστε έτσι, μέχρι το Θανάση στο Μιλωνά, να μας πει που βρίσκεται τώρα η πορεία του ΠΑΜΕ. Θανάση. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε σε ποιο δρόμο βρισκόμαστε, συγγνώμη κιόλας. Είμαστε επί της οδού Δωδεκανήσου, κατευθυνόμαστε πάλι προς την παραλιακή. Δεν ξέρω αν η πορεία θα καταλήψει στο σημείο που άρχισε. Από ό,τι μου λέει εδώ ένας... στο λιμάνι θα τελειώσει. Στο λιμάνι θα τελειώσει, με ειδοποιούν εδώ. Μάλιστα. Πάνε και εκεί προς λήξη δηλαδή. Ακριβώς. Περνάει από τους κεντρικούς δρόμους εδώ της Θεσσαλονίκης. Και όπως βλέπετε, καθ' όλη τη διάρκεια της, αυτή η πορεία παραμένει δυναμική σε τόνο, σε παλμό. Να μην έχει σπάσει, δεν έχει σπάσει καθόλου, θα έλεγε κανείς, η πορεία. Αντιθέτως, κατεβαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι διασχίζοντας τους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης προς το λιμάνι της πόλης, από όπου ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση της διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Μάλιστα. Ήταν μια μεγάλη πορεία και μαζικότατη σε συμμετοχή. Δεν έχασε καθόλου από τον παλμό της, καθόλου τη διάρκεια της. Ξεκίνησε περίπου στις 7 και κάτι, σωστά, αν θυμάμαι καλά. Τώρα είναι 9 παρά 10. Πάμε και πάλι στο Σωτήρη το Σκουλούδι, που βρίσκεται σχεδόν έξω από τα στούντια του ΣΕΤ3. Σωτήρη. Ναι, Μαριάννα, ακριβώς έξω από τα στούντια του ΣΕΤ3. Εδώ κατέληξε η πορεία και εδώ θα παραμείνουν και αρκετοί από τους διαδηλωτές, καθώς στις 9 και 10 θα ξεκινήσει συναυλία στο συγκεκριμένο σημείο από πλήθος καλλιτεχνών, προς υποστήριξη βεβαίως του αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ, αλλά και κατά της απόφασης του κλεισίματος της ΕΡΤ και βεβαίως όλων αυτών των γεγονότων που προηγήθηκαν από τις 11 Ιουνίου και μετά. Αρκετοί λοιπόν είναι οι διαδηλωτές που θα παραμείνουν εδώ για να ακούσουν τη συναυλία και άλλοι θα αποχωρήσουν προς την πλευρά του Βελίδιου Κέντρου, προς ουσιαστικά προς λεωφόρο Νίκης, από το σημείο στο οποίο ξεκινήσαμε. Να δούμε δεικτικά κάποια από το πανό τι αναγράφουν. Ανεπιθύμητη αγορά της Βενιζέλος, παλαιακός ξεσηκωμός για να ετηθούν κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όχι στην υπερρελιστική επέμβαση στη Συρία, αρκετές είναι οργανώσεις και οι φορείς Μαριάννα που έχουν ταχθεί εναντίον της στρατιωτικής επέμβασης του ΝΑΤΟ στη Συρία και βεβαίως κατά της όποιας συμμετοχής της χώρας μας στα σχέδια αυτά. Ενώ να σου πω ότι θα το δούμε σε πολύ λίγο, ότι το πανό που έχει τοποθετηθεί εδώ ακριβώς έξω από την εξέδρα, που σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η συναυλία για τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ3, δεν είναι άλλη από τους κατοίκους που αντιτίθεται στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική, SOS Χαλκιδική, όχι στην εξόρυξη χρυσού. Συμμετέχουν και σε τέτοια μπλοκ, συμμετείχαν και στη συγκεκριμένη συγκέντρωση της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ, όσο βεβαίως και σε ξεχωριστό μπλοκ που έκανα πορεία νωρίτερα στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα, Σωτήρης Κουλούδη, θα επιστρέψουμε σε λίγο να ακούσουμε και αν θα γίνουν ομιλίες, να δούμε και λίγο από τη συναυλία, να πάρουμε μια γεύση. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Θανάση στο Μιλωνά. Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά πλησιάζουμε προς την παραλιακή λεωφόρο, τη λεωφόρο Νίκη. Λογικά σε 10 με 15 λεπτά περίπου θα είμαστε εκεί. Μένει να δούμε το πώς θα χειριστεί η κυβέρνηση, γιατί πολύ ωραία μας τα είπε ο Πρωθυπουργός, πολύ ωραία μίλησε και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως κύριος Τσίπρας, αλλά μένει να δούμε λοιπόν σε θέματα της καθημερινότητας πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης συγκεκριμένα,
την τάση πολλών κρατηριούχων να βάλουν αύξηση στα καύσιμα, προφασιζόμενοι την κρίση στη Συρία και την πόλεμη κατάσταση που επικρατεί εκεί. Γιατί είδαμε πολλούς οι οποίοι προσχηματικά χρησιμοποίησαν όλο αυτό προκειμένου να βάλουν επιπρόσθετο καπέλο στην ίδια υψηλή τιμή της βενζίνης, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο την μετακίνηση των πολιτών. Εδώ έχει το λόγο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να δούμε λοιπόν αν ο κ. Χατζηδάκης στις επόμενες ημέρες θα προβεί σε κινήσεις ασκώντας πίεση προκειμένου να δούμε μεταβολή στο θέμα αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Το άλλο θέμα που ρωτήσαμε το πρωί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στον Υπουργό Οικονομικών, τον Γιάννη Στουρνάρα, τι θα απογίνει τελικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, εάν σε αυτό θα υπάρξουν ελαστικότεροι όροι ώστε να το πάρουν περισσότεροι άνθρωποι και αν φυσικά θα μειωθεί ο χώρος κατανάλωσης, κάτι που μόλις πριν από 6 μέρες ο κ. Στουρνάρας ήταν κάθετα αρνητικός, λέγοντας ότι τα δεδομένα τα οικονομικά δεν είναι τέτοια που να επιτρέπουν μείωση στον ειδικό φόρο της κατανάλωσης. Αλλά πέρα από αυτό, είδαμε ότι η δήλωση του κ. Στουρνάρα ήρθε κατόπιν βέτο, το οποίο άσκησε η Τρόικα πάνω σε αυτό το φλέγον ζήτημα. Και θα δούμε φυσικά πώς θα διαμορφωθούν και οι τιμές ακόμα και στα καυσόψιλα που χρησιμοποιεί πολλής κόσμος, γιατί όταν κάποιος δεν θα μπορεί να προμηθευτεί πετρέλαιο και σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, το Ηράκλειο της Κρήτης, η Πάτρα, φαινόμενα που είδαμε πέρυσι το χειμώνα, να δημιουργούνται θαλομίχλες από την εκτεταμένη χρήση καυσόψιλων και την αδυναμία φυσικά του κόσμου να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης. Μένει όλα αυτά να τα δούμε τις επόμενες ημέρες και φυσικά μέχρι την 1η Οκτωβρίου, όπου και επισήμως θα αρχίσει να διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης στα νοικοκυριά. Εκεί θα πρέπει να δούμε για το πώς θα διαχειριστούν το θέμα αυτό οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές των πολυκατοικιών, γιατί και εκεί είχαμε δει να υπάρχουν τρομερές ενστάσεις. Και φυσικά όταν μια πολυκατοικία καλείται να έχει αφημί, καλείται να κάνει δήλωση, θα πρέπει να υπάρχει και τρόπος να διαχειριστούν και τους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να κάνουν τα χαρτιά τους για να πάρουν αυτό το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Σας το είπα διεξοδικά το θέμα αυτό, γιατί είναι το θέμα των ημερών. Είναι το θέμα των ημερών και εντάξει, οι φθινόπωρα έχουμε, όπου να είναι, θα πιάσουν και τα κρύα και να δούμε τι θα γίνει πάλι. Τέλος πάντων, βλέπουμε ότι υπάρχει μια στάση τώρα στην... Είμαστε... έχουμε φτάσει στο λιμάνι αυτή τη στιγμή. Να, μάλιστα. Στο τέλος δηλαδή της πορείας. Και πάμε λίγο πιο πέρα, ξαναβγαίνουμε πάλι στην Λεωφόρο Νίκης. Είμαστε στην οδό Ναυάρχου Κουτουριώτου, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του λιμένου Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν εκθεσιακοί χώροι μέσα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον σημείο της πόλης, όπου λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς σημαντικές εκδηλώσεις της πόλης της Θεσσαλονίκης. Στο βάθος, επί της οδού του Ναυάρχου Κουντουριώτου, βλέπουμε κλούβες των ΜΑΤ, οι οποίες έχουν παραταχθεί. Βλέπετε για την πλάνα, με την διακριτική παρουσία του.